πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι από χθες στραμμένα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και επικεντρωμένα στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φιγουράρει από χθες το βράδυ παντού. Με έκτακτα δελτία, διακόπτοντας την κανονική ροή του προγραμματός τους, τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία μετέδιδαν το αποτέλεσμα της ιστορικής, όπως χαρακτηρίζουν, εκλογικής αναμέτρησης στην Ελλάδα. Σαφές είναι το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες στην Ελλάδα. Αρκετά με τη λιτότητα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως μεγάλος νικητής είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Early results in Greece suggest the left-wing Syriza party is... Το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν θα σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, συγκεντρώνει 35,4%, ενώ η Νέα Δημοκρατία 28,9%. Στο τέλος ήρθαμε, δεν ακούσαμε τι είπε. Στην Αθήνα βρέθηκε ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας για λογαριασμό της γαλλικής τηλεόρασης. Διαφορετικό και να δώσει την ψήφα του σε ένα άλλο κόμμα. Ελπίζουμε όλοι ότι θα είναι καλό και για τη χώρα μας και για τη χώρα μας στην Ευρώπη και για την καθημερινότητα των Ελλήνων. Θα δείξει. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ανταποκριτές από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, αυτό το οποίο μεταφέρουν στις πατρίδες τους με τις τελευταίες ανταποκρίσεις που έχουν εδώ από την Αθήνα, είναι για το εάν θα σχηματιστεί κυβέρνηση και βεβαίως τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποια θα είναι τα πρώτα βήματά του. Αν υπάρχει, ας πούμε, αν υπάρχουν κάποιες ταραχές που προέρχονται από την Ελλάδα όσον αφορά, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως θα έχουν και συνέπειες και στην Ελβετία, γιατί βεβαίως υπάρχει ένα πνεύμα τώρα, ας πούμε, που το βλέπουν στην Μεσογειακή Ευρώπη, το οποίο τους ανησυχεί ορισμένους Ελβετούς. Το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα κυριαρχεί και στα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου, με τις ευρωπαϊκές εφημερίδες να μιλούν για ιστορική νίκη και τις απαρχές μιας νέας πολιτικής εποχής στην Αθήνα. Πανηγυρίζουν για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά τα πυροτεχνήματα και τους χορούς, σκληρή δουλειά αρχίζει από αύριο. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως είναι ο μεγάλος νικητής. Με τον τίτλο «Η Ελλάδα, το νέο πρόσωπο της Ευρώπης», κυκλοφόρησε η γαλλική Λιμπερασιόν. Στην El País, τη Huffington Post, τη Le Monde, αλλά ακόμα και στη μακρινή Ταϊβάν, η νίκη του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί πρώτη είδηση. Ως μια τιμωρία της πολιτικής λιτότητας, ερμηνεύουν οι New York Times την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές. Η νίκη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα σημείο καμπής της ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θέτει την Ελλάδα σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρώπη, εκτιμά ο Βρετανικός Guardian, εξηγώντας ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι απορρίπτουν τη λιτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ριζοσπαστική εναλλακτική της άκρας αριστεράς. Η Wall Street Journal επισημαίνει πως οι εξελίξεις στην Ελλάδα είναι καμπανάκι για ανεξέλεγκτες πολιτικές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Ενώ σύμφωνα με την Bild, η μετατόπιση προς τα αριστερά θα μπορούσε να σημάνει μια ριζική πολιτική αλλαγή πορείας στην Ευρώπη, να σηματοδοτήσει μια κρίση μεγάλου μεγέθους και να έχει δραματική επίδραση σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Επειδή ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να βάλει τέλος στο σχέδιο λιτότητας και καλή για την ελάφρυνση του χρέους. Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτεί τους φόβους των αγορών για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ, εξηγεί το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.